Μετά τις επιτυχημένες Sold Out προβολές στο 21ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη και τις συζητημένε προβολές του σε Λευκοσία, Λεμεσό, Παραλίμνη και Αθήνα, το ντοκιμαντέρ Ίχνη ταξιδεύει στον Εύρο που θα προβληθεί σε τέσσερι επιλεγμένους χώρους πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα από την 3η 7 έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου, θα προβληθεί σε Οριστιάδα, Δημότυχο, Σουφλίκ και Αλεξανδρούπολη στις 8 το βράδυ. Μετά από πολλέ προβολέ που έγιναν στην Κύπρο αλλά και στην Αθήνα και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ τη Θεσσαλονίκη και πολύ συζητημένο πια το ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί μετά από 45 χρόνια έρχεται να αναδείξει ένα θέμα που παραμένει δυστυχώ ανοιχτή πληγή για την Κύπρο και όχι μόνο, έχει διεθνεί προεκτάσει το θέμα, έτσι κι αλλιώ. Είναι ένα αφιερωμένο ντοκιμαντέρ στου αγνοούμενου του 1974 στην Κύπρο, που ακόμα εξακολουθούν να υφίστανται ω αγνοούμενοι. Αυτό το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από την νέα το διπορικό του στο νεύρο, την προσεχ... την Τρίτη ε, και θα καταλήξει στην Αλεξανδρούπολη. Θα κάνει στάσει και στο Δημότυχο και στο Σουφλί. Τέσσερι προβολέ θα γίνουν συνολικά σε όλο τον Εύρο, σε τέσσερι επιλεγμένου χώρου πολιτισμού. Ε, θα ξεκινήσει, είπαμε, από τη Νέα Ορεστιάδα στο θέατρο Διόνυσο. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, στο Δημότυχο, στο θέατρο ορφεα στο θεατρικού συλλόγου Δημοτύχου. Ε, την επόμενη ε, ημέρα, Πέμπτη, στο Σουφλί, στο Μουσείο Τέχνη Μεταξιού του Γιώργου Τσιακύρη. Και τέλο θα καταλήξει στην Αλεξανδρούπολη, στο Εθνολογικό, Εθνολογικό Μουσείο Θράκη τη κυρία Αγγελική Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με την υπεύθυνη έρευνα Παραγωγή Σοφία Ιορδανίδου, ενώ η είσοδο είναι ελεύθερη για όλου. Το περιμέναμε, θέλαμε να το δούμε, θέλαμε να, το προβάλ, να, να, προ, προ, προβλη, να προβληθεί με συγχωρείτε όσο το δυνατόν περισσότερο σε περισσότερε περιοχέ. Καθώ και με την ερευνήτρια του, του ντοκιμαντέρ και την υπεύθυνη παραγωγή στην κυρία Σοφία Ιορδανίδου, που είναι δημοσιογράφο και ε, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τη Κύπρου. Έχουμε στενέ σχέσει, αποτελεί σημαντικό. Ε, σημαντικό κομμάτι του Διόνυσου η Σοφία Ιορδανίδου. Έχει βοηθήσει τα μέγιστα για ό,τι κάνουμε ως Διόνυσο στα τόσα χρόνια. Ε, τις οφείλουμε να προβάλλουμε το έργο της όσο το δυνατόν περισσότερο και είναι χαρά μας να το κάνουμε αυτό, να προβληθεί σε όλο τον Εύρο. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει και την πρωτοβουλία ε, διοργάνωσης των προβολών αυτών ως θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Καλούμε τον κόσμο, είναι ελεύθερη είσοδο. μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται, δεν υπάρχει κάποια τιμή εισιτηρίου ή κάτι σχετικό. Υπάρχει όμως αντίθετα μεγάλο κέρδος που θα αποκομίσει ο καθένας παρακολουθώντας. Θα έχετε δυνατότητα να συνομιλήσετε μετά στο τέλο και με την κυρία Ιορδανίδου. Θα υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση στο τέλο του ντοκιμάντερ, το οποίο έχει διάρκεια περίπου 40 λεπτά. Οπότε μια εκδήλωση περίπου μία ώρα και κάτι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορετική πρόταση και πολιτισμού και ιστορία για την περιοχή μα.